Στην έρευνα της Public Issue για την Αυγή, το 36% κρίνει ως καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα τη Νέα Δημοκρατία, έναντι του 14% που προτιμά την υφιστάμενη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μάλιστα, το 51% των ερωτώμενων προκρίνει να γίνουν πρόωρες εκλογές, έβριμα για το οποίο κονταροχτυπήθηκαν σκληρά Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζεται από την πλειοψηφία των πολιτών ως ο πολιτικός που αποτελεί αξιόπιστη λύση στο τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Να ακούσουν τη φωνή της κοινωνίας και να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές το ταχύτερο δυνατό. Εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 2019 και ο λαός τα κρίνει ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Μιλάει και ο κύριος Θεοδωρικάκος για δημοσκοπήσεις, μάλιστα. Υποθέτουμε με το κύρος του δημοσκόπου που προέβλεψε με ασφάλεια βέβαια η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτερεί με σχεδόν διπλάσια ποσοστά έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Είναι λογικό να βιάζεται η Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος μετράει σε βάρος της και η αλλαγή του κλίματος στην κοινωνία και την οικονομία τεινάζει στον αέρα τις πολιτικές της επιδιώξεις. Όμως βιάζεται και για άλλους λόγους. Προσπαθεί να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το αμαρτωλό καθεστώς της διαπλοκής με τους καναλάρχες. Η δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα η Αυγή έχει προκαλέσει πανικό στον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Απρόθυμος να μπει στην κυβέρνηση, δηλώνει ο Βασίλης Λεβέντης παρά τις κρούσεις. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ισχυρή. Δεν βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Βεβαίως και η Ένωση Κεντρών είναι καλοδεχούμενη. Πολλές από τις προτάσεις του κυρίου Λεβέντη, ιδιαίτερα για τις αλλαγές του συντάγματος και τις θεσμικές αλλαγές, είναι προτάσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους. Δεν θέλουν να πάμε με την κυβέρνηση, ο κόσμος που μας ψήφισε. Στις 10 Οκτωβρίου αναμένεται η επόμενη κοινοβουλευτική μάχη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαπλοκή.